Συγκεκριμένο επαγγελματία αξιωματικό, άοκνο εργάτη, σεμνό στρατιώτη, που είμαι βέβαιος ότι θα δικαιώσει τις προσδοκίες όλων. Σας προτρέπω να τον εμπιστευτείτε απόλυτα, να τον βοηθήσετε στο έργο του και να τον ακολουθήσετε στον δρόμο που θα σας χαράξει. Εύχομαι ο Θεός να του χαρίζει υγεία, να έχει τύχη αγαθή και καλή επιτυχία στο δύσκολο και σημαντικό του έργο. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση της 80ΑΤΕ, σας είχα καλέσει να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά, με υπευθυνότητα, ρεαλισμό, πνεύμα θυσίας, ενθουσιασμό για αυτό που καλούμαστε να επιτελέσουμε. Δεν με διαψεύσατε. Έγινα αυτόπτης μάρτυρας μιας επίπονης και παρατεταμένης προσπάθειας σε όλους τους τομείς, προκειμένου να διατηρηθεί το έμψυχο δυναμικό και το υλικό της ταξιαρχίας σε άριστη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αναπτύξατε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των συνθηκών χειρισμού και διαβίωση του προσωπικού. Εργαστήκατε με σύμπνια, αγάπη, υψηλό φρόνημα και αυτοπεποίθηση, παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που ζούμε σήμερα. Κερδίσατε την εμπιστοσύνη των ακριτών κατοίκων των μεγάλων και μικρών νησιών του βορείου συγκροτήματος της Δωδεκανήσου. Το επενετό έργο που έχει επιτελεστεί είναι απόρρια της ομαδικής και ακάματης εργασίας, της συστηματικής και επίπονης προσπάθειας, της αποτελεσματικής αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού. Ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε όλοι μαζί. Το έργο είναι συλλογικό και κατά κύριο λόγο είναι δικό σας επίτευγμα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας συγχαίρω και σας προτρέπω να συνεχίσετε το έργο σας και στο μέλλον. Με την ίδια θέρμη, έχοντας πάντα στην καρδιά και στη σκέψη σας την αίσθηση του καθήκοντος προς την πατρίδα και την αγάπη προς το λειτουργήμά μας. Μίλησε μόνοι το ωστόσο ότι στη σημερινή εποχή των ραγδαίων εξελίξεων και του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, ποτέ δεν είναι αρκετά για το αύριο όσα γίνονται σήμερα. Χρειάζεται συνεχώς προσπάθεια και να είστε βέβαιοι ότι με τη βοήθεια του Θεού, τη σωστή κατεύθυνση εκ μέρους του νέου διοικητού σας και των προϊσταμένων κλιμακίων και οπωσδήποτε με τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τις αρχές και τους απλούς πολίτες, η 80ΑΤΕ θα συνεχίσει να φυλάει θερμοπύλες στη γενέτειρα του Ιπποκράτη και στα υπόλοιπα νησιά του βορείου συγκρατήματος του Δωδεκανήσου, εδραιώνοντας την αίσθημα ασφαλείας και εμπιστοσύνη στον κατοίκο της περιοχής ευθύνης της. Είμαι βέβαιος πως θα συνεχίσετε με το ίδιο ζήλο, υπευθυνότητα, όραμα και ενθουσιασμό τις δημιουργικές σας προσπάθειες, αξιοποιώντας το έπακρο, το προσωπικό μας και τα οπτικά μας συστήματα, ώστε η ταξιαρχία να συνεχίσει να αποτελεί μια σύγχρονη και ευέλικτη αποτελεστική δύναμη, ικανή να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις της περιοχής και των καιρών μας. Ενώ παράλληλα θα συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου, προβάλλοντας και το κοινωνικό της πρόσωπο. Να θεωρείτε μέγιστη τιμή να φυλάτε θερμοπύλες στον ευλογημένο και ιερό τούτο τόπο, μαζί με τον υπέροχο λαό της ΚΟ, της Καλύμνου, της Λέρου, των Λιψών, των Αρκιών, της Πάτμου, της Αστροπαλιάς, της Νησίρου και της Ψερίμου. Μικροί κόσμοι, σπαρμένοι στο αρχιπέλαγο της ιστορίας μας, αρμενίζουν αγέροχα με μπουνάτσες και μποφόρια στο διάβα των αιώνων. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να σας διοικήσω και ευλόγησε το έργο μας. Ευχαριστώ τα προϊστάμενα κλιμάκια για τη βοήθεια και τη συμπαράστασή τους. Ευχαριστώ όλες τις αρχές και τον υπέροχο λαό του βορείου συγκροτήματος Δωδεκανήσου που στάθηκε δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια, αποφασισμένος να αγωνιστεί μαζί μας με όλες τις δυνάμεις. Δεν θα λησμονήσω ποτέ την αμέσως συμπαράσταση των τοπικών αρχών και του λαού, την αγάπη, τη σύμπνοια και τη συνεργασία που μας προσέφεραν. Διαφυλάξτε αυτούς τους δεσμούς σαν κόρη οφθαλμού. Ευχαριστώ τέλος όλους εσάς, αγαπητοί ακούραστοι συνεργάτες μου, όλων των βαθμών και καθηκόντων, γιατί υπερβήκατε τους ίδιους σας εαυτούς, αψηφίσατε τον κόπο και τον χρόνο, αγγίζοντας τα όρια της αντοχής σας. Το αποφασιστικό βλέμμα σας μου έδινε συνεχώς το μήνυμα και με γέμιζε θάρρος και αισιοδοξία. Σας διαβεβαιώνω ότι θα διατηρώ για πάντα με βαθιά συγκίνηση μέσα στην ψυχή και το μυαλό μου όλες τις εικόνες της ταξιαρχίας που ξεκινούν από το 1985 στη Λέρο και στο Αγαθονήσι και ολοκληρώνονται σήμερα με την εικόνα των αξιωματικών, υπαξιωματικών και οπλητών μας στην Καλόνινο και στο Φαρμακονήσι. Είμαι υπερήφανος που υπηρετήσα κατ' επανάληψη στην 80ΑΤΕ και νιώθω ευλογημένος ότι υπήρξα υποδιοικητής και διοικητής σας τους τελευταίους 22 μήνες. Απερχόμενος, υποκλίνομαι και απονέμομαι τον βαθύτατο σεβασμό, τον οφειλόμενο χαιρετισμό στις πολεμικές σημαίες της ταξιαρχίας, των συγκροτημάτων και της μονάδας. Αποτείω φόρο τιμής στους αθάνατους ηρωικούς νεκρούς που θυσίασαν τη ζωή τους στους αγώνες για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας
Και σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω οι 80. Ζήτω! Τμήματα, προσοχή! Ταξίαρχος Ευάγγελος Γιακόπουλος, παραδίδων διοικητής. Ημί, ανάπαυση! Υποστολή λαβάρου 80 και επίδοση στον απερχόμενο διοικητή. Τμήματα, προσοχή! Επιλογή αθλητικού, Λάχος Ευάγγελος. Διοικητής, ομάδα στρατονομίας 80. Επιτρέψτε μου, κύριε ταξιάρχε, να σας παραδώσω το λάβαρο της 80. Έπαρση λαβάρου, παραλαμβάνοντος διοικητή 80.